Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Συγκλώνησε με το κλάμα του ο Σωτήρης Λαμάη στο χθεσινό επεισόδιο. Έχω έναν γιο στο φάσμα του αυτισμού, εδώ και 6,5 χρόνια. Ο παίκτης του reality επιβίωσης μίλησε για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια και ξέσπασε σε λυγμούς όταν αναφέρθηκε στον γιο του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Γεννήθηκα σε ένα χωριό της Αλβανίας, με άλλα 5 αδέλφια, μια πολύτεκνη οικογένεια. Στην Ελλάδα ήρθαμε το 1990 και ήμουν σχεδόν 5 χρονών. Περάσαμε τα σύνορα με τα πόδια. Έχω πολύ λίγες μνήμες από τότε, ταλαιπωρηθήκαμε όμως πάρα πολύ. Δεχθήκαμε και ρατσισμό και πολλά άλλα, αλλά είχα πολύ ωραίες βάσεις από την οικογένειά μου. Είχαμε πάρα πολύ αγάπη, θέληση να προοδεύσουμε, να εξελιχθούμε, να γίνουμε άνθρωποι με αξιοπρέπεια, με παιδεία και αρχές, ανέφερε αρχικά ο Σωτήρης Λαμάη. Για μένα θα έλεγα ότι είμαι ένας άνθρωπος με πάρα πολύ έντονη προσωπικότητα, ανέκαθεν ήμουν έντονη προσωπικότητα. Από την ηλικία που κατάλαβα το ποιος είμαι και τι μπορώ να καταφέρω, ήμουν πάντα πολύ επιβλητικός. Σιγά σιγά ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο σε αρκετές ομάδες, παράλληλα δούλευα στην οικοδομή με τον αδερφό μου. Αν κάποιος μπορούσε να περπατήσει το μονοπάτι μου, θα καταλάβαινε ότι αυτά που λέω είναι λίγα μπροστά σε αυτά που έχω καταφέρει, πρόσθεσε. Στα 19 μου ξεκίνησα να δουλεύω και βράδυ, σερβιτόρος, κουζίνα, λάντζα. Έχω κάνει τα πάντα. Έχω έναν γιο που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Εδώ και περίπου 6,5 χρόνια δίνουμε έναν μεγάλο αγώνα με τον Άγγελο, ένας μεγάλος μαραθώνιος για μένα. Είναι ο έρωτας της ζωής μου, είμαι πολύ κοντά στο να φτάσουμε να τον δούμε όπως τον έχουμε ονειρευτεί με τη γυναίκα μου. Πολύ άγχος με το παιδί μου. Έχω περάσει πολλά, ήρθε στιγμή που δεν είχα σπίτι, δεν είχα λεφτά, δεν είχα τίποτα, βοήθεια πέρα από τους γονείς μου, δεν είχα από πουθενά. Δούλευα 12 ώρα κάθε μέρα, κάθε βράδυ μέχρι το πρωί για να πάρω 60 ευρώ. Περνάει η ζωή σου και λες, εγώ ήμουν, εξομολογήθηκε με λυγμούς ο Σωτήρης Λαμάη. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.